Γεννήθηκα στη Βενεζουέλα και έζησα τα πρώτα μου 12 χρόνια. Μεταφερθήκαμε στην Ελλάδα και από τότε ξεκίνησα να ζωγραφίζω πολύ έντονα τροπικά δάση, παπαγάλι, τουκάν. Επειδή μετακόμισα με τους γονείς μου Ελλάδα και μου έλειπε πολύ η πατρίδα μου, μου βγήκε πιο έντονα ότι είχε σχέση με Λατινική Αμερική. Σπούδασα αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, και έκανα μεταπτυχιακό στις εφαρμοσμένες τέχνες. Έχω εκθέσει σε γκαλερί, art fair, μουσεία, σε πολλές χώρες στον κόσμο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία εμπειρία να γνωρίζεις, να έρχεσαι σε επαφή με άλλους καλλιτέχνες, με τον κόσμο, να βλέπεις κάποιον να πλησιάζει το έργο σου, να το φωτογραφίζει, να σε ρωτάει. Στην αρχή είχα αγχωθεί όταν μου είπαν ότι θα κάνεις ένα live painting στο opening. Δεν ήξερα πώς να ξεκινήσω και αν είναι έτοιμος ο καμβάς και αν πρέπει να κάνω μια προετοιμασία κτλ. Έγινε η πρώτη φορά και από εκεί το κάνω πολύ συχνά. Είναι το αγαπημένο μου. Όταν βλέπω τον κόσμο από γύρω μου, έρχονται, βλέπουν πως ζωγραφίζεις, τραβάνε φωτογραφίες. Ξεκίνησα να ζωγραφίζω πάρα πολύ τις γυναικείες φιγούρες, μουχαίρες. Φαίνεται πως εξελίσσεται η γυναικεία φιγούρα και πως έχει φτάσει τώρα να εξελίσσεται με πιο αφηρημένες φόρμες, πινέλα, με πιο εξειδικευμένα υλικά, τεχνοτροπίες. Δημιουργώ έως σειρά, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσω ένα και να καταλήγω από το ένα το έργο, ο Αμαζόνιος για παράδειγμα, να έχω κάνει 24-25 έργα, γιατί μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει μόνο το ένα, μ' αρέσουν αρκετά μαζί οι σειρές. Πολύ ενδιαφέρον όταν αναμειγνύω σύγχρονα υλικά όπως τα fluorescent χρώματα με λίγο πιο παραδοσιακά υλικά όπως είναι τα φύλλα χρυσού, τα φύλλα σημιού, τα φύλλα χαλκού. Η ζωγραφική για μένα είναι ανάγκη. Το έχω ανάγκη πολλές φορές. Να κατέβω στο στούντιο μου και να πάρω τα πινέλα μου, να ξεκινήσω να ζωγραφίζω. Δεν ξέρω τι, να ξεκινήσω να ζωγραφίζω, να βάζω χρώμα. Δεν ήξερα πού θα έφτανα. Ξεκίνησα από τα 2, 3, 4 φιγούρες παρόμοιες, το ίδιο μέγεθος, 80x80 καμβάς. Αυτό κατέληξε να είναι 120 έργα, 120 εξπρεσιονιστικά έργα με τίτλο «Πορτρέτα συναισθημάτων» και θέμα «Ο παπαγάλος». Κάποια από αυτά είναι με fluorescent χρώματα, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά την ημέρα και τελείως διαφορετικά σε σκοτεινό χώρο με ένα black light. Είναι άλλο έργο.